τη δύσκολη ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται προβάλλει τώρα η υπεράσπιση του 28χρονου άνδρα που προκάλεσε τον θάνατο γιαγιάς και γονού στο Αίγιο. Ήδη από την πρώτη στιγμή παρακολουθείται από ψυχιάτρους, του δόθηκε και φαρμακευτική αγωγή. Από χτες κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθεί στο νοσοκομείο στην Βεντελή. Το Αίγιο αποχαιρέτησε χθες την 67χρονη γυναίκα και τον ενός έτους εγγονό της στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στις Καμάρες. Τραγικές φιγούρες ήταν οι γονείς του παιδιού που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι χάθηκαν μέσα σε μία στιγμή οι δύο πολυτιμότεροι άνθρωποι τους. Γιαννάκη μου, υποφέρω. Πονάω μακριά σου, παιδάκι μου. Αυτός που πήρε τη ζωή του παιδιού μου και της πεθεράς μου να το πληρώσει. Παλικάρι μου, αντίο. Σε έχασα. Έφυγες μέσα από την αγκαλιά μου. Πεθερούλα μου καλή. Φύλαγέ μου το μονακριβό μου. Στο σημείο της τραγωδίας πραγματοποιήθηκε αυτοψία και αναπαράσταση από ειδικούς. Και με βάση τα πρώτα στοιχεία, ο οδηγός πάτησε φρένο μετά τη σύγκρουση. Από την πέδηση που διακρίνεται στο οδόστρωμα, σε μήκος περίπου 100 μέτρων, υπολογίζεται ότι το αυτοκίνητο πρέπει να μπει και στη στροφή με ταχύτητα πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στον Sky, ο δικηγόρος του 28χρονου ζητάει συγγνώμη από την οικογένεια των θυμάτων, ενώ είπε πως ο εμποροπλοίαρχος δεν εγκατέλειψε τη γιαγιά και το εγγόνι της, αλλά έφυγε από το σημείο του δυστυχήματος και κατευθύνθηκε στη θάλασσα με αυτοκτονικές διαθέσεις. Να μεταφέρουμε τη συγγνώμη του. Ως ελάχιστη ένδειξη μεταμέλειας, όχι ότι μπορεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων, αλλά σε κάθε περίπτωση το πρώτο και το ελάχιστο πρέπει να υποθεί είναι μια συγγνώμη. Το παιδί οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω στο πεζοδρόμιο και στη μάντρα. Υπέστη ψυχολογικό σοκ, έπαθε μια κρίση πανικού και έφυγε προς το σπίτι του που είναι πάνω στη θάλασσα, στο διπλανό χωριό. Βούτυξε μέσα για να πνιγεί. Έπεσε ο αδερφός του και η μητέρα του τον εμαζέψανε. Και τον παρέδωσαν στην αστυνομία. Δεν ισχύει ότι προσπάθησε να διαφύγει μέσω θαλάσσης. Λόγω θητείας, ο δράστης υπόκειται στη στρατιωτική νομοθεσία και μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί δίωξη, καθώς ο φάκελος δεν έχει φτάσει ακόμα στην εισαγγελία του ναυτοδικείου.